Πατέρα Νικόλαε, από την Ψαρή Φοράδα, καλημέρα, τι κάνετε? Καλή σας μέρα, κυρία Δελγεράκη, σε εσάς και στους ακροατές σας. Πάντως εγώ θα έχω ήσυχη τη συνείδησή μου, φαντάζομαι και εσείς εκεί στην Ψαρή Φοράδα. Μιλάω για τον ιερό ναό της Κεραλιμανιώτισσας, κτίσμα του 855 που στέκεται ακόμα στα πόδια του, κτίσμα το οποίο έχει δεχθεί τόσα κύματα κακοκαιρίας, τόσες σεισμικές δονήσεις και τα τελευταία, εντάξει, τα ξέρουμε, και στέκεται εκεί. Ελπίζω να αντέξει μέχρι να μπει ο εργολάβος. Τώρα πότε θα γίνει αυτό, ένας το ξέρει. Ήσυχη την έχουμε τη συνείδησή μας, εμείς σαν τοπική κοινωνία, γιατί έχουμε κάνει πολλά για αυτή την εκκλησία, και εννοώ πολλά, μέχρι και νάιλον είχαμε βάλει για να μην καταρρεύσει, και είναι και έτοιμο να σας πω την αλήθεια αυτές τις μέρες πάλι να ξαναμπεί, γιατί οι βροχές είναι στη διπλανή πόρτα. Ναι, σωστά. Όπως είπε και ο μεταρολόγος προηγουμένως, αναρωτιέμαι, η δεν απέχει πολύ. Μα στάσου, πατέρα Νικόλα, ένα λεπτό. Αναρωτιέμαι, γιατί δεν έχει γίνει κάτι? Δηλαδή το έχουμε και το έχουν παλέψει και σε όλους τους τόνους, ας το πω έτσι. Έχει παλευτεί αυτή η ιστορία σε όλους τους τόνους από τον Αύγουστο του 2018. Πού κολλάει ακόμα το πράγμα για να ξαναλέτε εσείς ότι εγώ θα ξαναβάλω τον νάιλον? Γιατί πέρασε και πάλι το καλοκαίρι και δεν ξεκίνησαν οι παρεμβάσεις? Δηλαδή δεν το καταλαβαίνω. Επειδή ακούγονται πάρα πολλά και φτάνουν στα αυτιά μας πάρα πολλά, θα πω μόνο ένα, γιατί δεν μπορώ πλέον έχω, τι να σας πω, έχω κουραστεί να λέω και να ξαναλέω και να ξανακούω. Τώρα το τελευταίο που ακούγεται είναι ότι θα κολλήσουμε για άλλη μια φορά πάλι στην αρχαιολογία, γιατί δεν κάνει τις απαιτούμενες προσλήψεις για την επιστασία του έργου. Ενώ ο εργολάβος είναι έτοιμος, έχει ελεγχθεί από τις υπηρεσίες, έχει βρεθεί εργολάβος για το έργο, θα κολλήσουμε μάλλον πάλι στην αρχαιολογία, γιατί έπρεπε να έχουν βγάλει ήδη μια προκήρυξη για να ζητάνε το απαιτούμενο προσωπικό. Ναι, εργολάβος μπορεί να έχει βρεθεί. Η σύμβαση έχει υπογραφεί επίσης. Έτσι ξέρω, τουλάχιστον εγώ. Μάλιστα. Τουλάχιστον, δεν ξέρω. Να σας πω κάτι τώρα, πατέρα Νικόλα. Η αλήθεια είναι ότι γίνονται ασκήσεις επί χάρτου και ότι αυτή την ώρα συζητάμε ότι ακούμε μέσα από ένα χαλασμένο τηλέφωνο. Ακριβώς επειδή δεν υπάρχει. Χαλασμένο τηλέφωνο. Ακριβώς επειδή δεν υπάρχει επίσημη ενημέρωση. Γι' αυτό γίνεται αυτή η συζήτηση. Άκουσε. Έπεσαν οι υπογραφές, δεν έπεσαν οι υπογραφές. Πήραν κόσμο, δεν πήραν κόσμο. Πληρώθηκαν για την αυτεπιστασία, δεν πληρώθηκαν για την αυτεπιστασία. Έχουν μηχανικούς, δεν έχουν μηχανικούς. Αν υπήρχε, ποιος οφείλει να δώσει εκεί κάτω μια απάντηση σίγουρη, ρε παιδί μου, και να ξέρετε και εσείς ότι ξέρετε, μία του μήνα, δύο του μήνα, πέντε του μήνα, να το λέω συμβολικά, κάτι θα γίνει, γιατί Αύγουστος 2018, Σεπτέμβριος 2021, παραπάει. Έχει περάσει αρκετός πολύ καιρός, έχει περάσει από τότε, από τον Αύγουστο που καταθέτηκε η μελέτη, όπως το είπατε. Έχουν έρθει άπειρες φορές, τον αριθμό 5 με 6 φορές, για να δούνε και να ξαναδούνε και να ξαναπούνε και να ξανακάνουνε. Μασικά ταλαιπωρηθήκαν πάρα πολύ, γιατί θέλανε τροποδοτικές αλλαγές στη μελέτη. Και τώρα επίσημα, αν θέλετε αυτό που με ρωτήσατε, γιατί αυτό με ρωτήσατε, επίσημα δεν λέει κανείς τίποτα. Τίποτα. Σπασμένο τηλέφωνο, όπως το είπατε προηγουμένως. Μάλιστα. Εγώ κρατάω αυτό που λέτε, αυτό που είπατε, ότι είσαστε έτοιμοι σε περίπτωση που δεν παρέμβει σε σωστό χρόνο κάποιος, και αυτή τη φορά να προφυλάξετε το μνημείο, τον ιερό ναό της Παναγίας της Κεραλιμανιώτισσας, να βάλετε ως τοπική κοινωνία για άλλη μια φορά τον άιλον, τουλάχιστον να εξακολουθεί αυτή η έρμη συνείδηση να είναι εντάξει, και αναφέρομαι στη δική σας τη συνείδηση και τη συνείδηση της τοπικής κοινωνίας. Μια τοπική κοινωνία η οποία πονάει επίσης και για τους σεισμούς, μια κουβέντα παραπάνω, γιατί νομίζω ότι συγκεντρώνεται και βοήθεια. Ναι, συγκεντρώνουμε και βοήθεια από το χωριό, αλλά αυτό δεν, μία έγνοη αριστερά στην πήγη δεξιά σου. Αυτό είναι νομίζω η υποχρέωση και καθήκον σε όλο τον κόσμο να βοηθήσει κάποιους ανθρώπους
οι οποίοι αυτή τη στιγμή δοκιμάζονται. Εμείς ευχαριστούμε πάρα πολύ τον Θεό και το λέω μέσα από τα βάση του σεισμού που με αυτό το σεισμό άντεξε το μνημείο αυτό και με τις υποστηλώσεις που έχουμε κάνει, αν θέλετε, με τη βοήθεια του Θεού σίγουρα, άντεξε για άλλη μια φορά και αυτό το χτύπημα ο ναός της Παναγίας. Μάλιστα. Άντεξε. Λοιπόν, κρατάω τις δικές σας τις παρατηρήσεις. Ούτως ή άλλως συχνά πυκνά θα επανερχόμαστε. Είπαμε εκκρεμότητα από το 2018, την οποία παλεύετε. Και είμαστε πάντα δίπλα σας. Σας ευχαριστώ, πατέρα. Μόνο, και όχι μόνο από το 2018 και με τις επισκέψεις που έχουν κάνει, που σας είπα, και ξανά υποσχέσεις, και ξανά επισκέψεις, και ξανά και ξανά. Και ξανά. Πατέρα Νικόλαε, εκεί στα αγαπημένα μου μέρη, καλημέρα σας. Σε απόγνωση είμαστε, κυρία Δουλειάδη, να το ξέρετε πάντως. Να μην είσαστε σε απόγνωση. Όλα θα πάνε καλά. Λέω εγώ. Απλά ταλαιπωρία είναι. Καλημέρα. Σας αγαπάμε και κατ' όλους. Καλημέρα σας. Καλημέρα.